Αυξημένες παραμένουν οι ανάγκες για αίμα και στο νομό Μεσσηνίας, με το κάλεσμα από τους εμπλεκόμενους φορείς προς όλους ηχηρό στην κατεύθυνση της προσφοράς. Έχουμε πολυμεταγγιζόμενους για τη Μεσογειακή, έχουμε τα επίγοντα, είναι τροχεία, είναι προγραμματισμένα χειρουργία. Το νοσοκομείο μας όσο περνάει ο καιρός μεγαλώνει και σε αριθμό κλινών και οι πτέρυγες φιλοξενούν περισσότερους ασθενείς. Οι ανάγκες αυξάνονται. Δηλαδή από παλιότερα, γιατί δουλεύω αρκετά χρόνια στην αιμοδοσία, από παλιότερα που είμαι τώρα είναι πολύ πιο πολλές. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των κλινών και σίγουρα μετά με τον COVID οι ανάγκες αυξήθηκαν. Καλύπτονται στα περιστατικά που έχουμε τα καθημερινά και τις νοσηλίες και τις ανεμίες χρόνιες, αλλά πάντα χρειάζονται γιατί έχουμε επίγοντα και έχουμε και χειρουργία έκτακτα που δεν είναι προγραμματισμένα. Και γι' αυτό είναι σημαντική η συμμετοχή όλων στις εθελοντικές αιμοδοσίες που είναι αρκετά συχνές. Αξίζει να σημειωθεί πως χθες μία από αυτές διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας. Θέλουμε να γίνουμε το παράδειγμα των παιδιών μας. Θέλουμε να γίνουμε το παράδειγμά τους για να μπορούν να είναι οι αυριανοί εθελοντές αίματος και να αρχίσει σιγά σιγά να σπάει αυτή η αλυσίδα της έλλειψης αίματος στη χώρα μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνουμε αίμα καθώς σώζουμε ζωές. Είναι αυτό, είναι σημαντικό και πρέπει να το κάνουμε όλοι, όσοι μπορούμε τουλάχιστον. Για να προστατεύσουμε τους υπόλοιπους συνανθρώπους μας. Πρέπει να προσπαθούμε πολύ για τους ανθρώπους που είναι τώρα αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία και χρειάζονται αίμα. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε την αιμοδοσία. Πιστεύω πως η αιμοδοσία είναι η σημαντικότερη διοργάνωση που έχει κάνει το σχολείο μας κάθε χρόνο, το 7ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Η αιμοδοσία είναι σημαντική γιατί βοηθάμε όλους τους συνανθρώπους μας που είναι άρρωστοι αυτή τη στιγμή και βρίσκονται στο νοσοκομείο.